η καλύτερη γυναίκα μαραθωνοδρόμος αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Που είναι και πανέμορφη. Έχει την ένατη θέση στη γενική κατάταξη μαραθωνοδρόμων, γυναικών μαραθωνοδρόμων όλης της Ελλάδος. Έχει το νούμερο 9. Της ευχόμαστε κάποια στιγμή να τη δούμε και στο νούμερο 2, 3, 1. Γιατί όχι. Η Ειρήνη Πευκιανάκη στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Πρόσφατη που μας κάνατε. Αρχικά, ναι, να πω ότι κάθε φορά που μας φέρνεις κάποιον που ασχολείται με το τρέξιμο, γυναίκα κυρίως. Ναι, λέω τι κάνουν, γιατί είναι τόσο όμορφες, τόσο λαμπερές, φρέσκες, μικροδείχνετε όλες. Πάρα πολύ. Μικρά κορίτσια. Πού να σηκωθεί, να τη δεις και ολόκληρη. Να ξεδιπλωθεί. Η Ειρήνη Πευκιανάκη είναι πολύ γνωστή στο χώρο των δρομέων και των μαραθωνοδρόμων και έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Θα μπορούσε να έχει και περισσότερα για αυτά που έχει καταφέρει. Το θέμα δεν είναι μόνο τα χρόνια, το θέμα είναι ότι το έχει κάνει σωστά, έχει ασχοληθεί σωστά. Θα μας τα πει. Και αυτό θέλουμε να μας πείτε. Θα μας τα πει. Από πού ξεκίνησες? Αχ, από πού ξεκίνησα, ναι. Πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια πίσω. Πόσα? Θα σας πω αμέσως πόσα. Ξεκίνησα τον αθλητισμό στην ηλικία των 13 χρονών. Είναι. 13 χρονών γίνεται η πρώτη μου επαφή με τον αθλητισμό. Τελείως αβίαστα και τελείως έτσι πολύ φυσιολογικά μπαίνει στη ζωή μου ο αθλητισμός. Ήταν τότε που ξεκινούσαν να δημιουργούνται τα πρώτα αθλητικά σχολεία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τα αθλητικά γυμνάσια και μετέπειτα τα αθλητικά λύκεια. Ήταν από τα πρώτα σχολεία που ξεκινούσαν να δημιουργούνται. Και θυμάμαι ξέχαστα, είχε έρθει η καθηγήτριά μου στη πρώτη γυμνασίου, στη τάξη, και είχε πει, μας είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει κάποιος αγώνας που θα παίρνανε μέρος τα παιδιά από το σχολείο και γυμνασίου και λυκείου για να βρεθούν και να μαζευτούν παιδιά τα οποία τους άρεσε ο αθλητισμός, εντός εισαγωγικών ταλέντα τότε, που θα απαρτήσουν αυτά τα σχολεία. Και είχε έρθει στη τάξη και μας είχε πει ποια παιδάκια θέλουν, ποια παιδιά θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτό το αθλητικό γεγονός. Και ήμουν από τις πρώτες που είχα σηκώσει το χέρι εγώ και ένα-δυο φίλες έτσι, που κάναμε τότε παρέα στη τάξη και είπαμε ότι θα πάμε και άλλα βέβαια παιδιά. Και έτσι τελείως από το τίποτα, μετά από 2-3 μέρες νομίζω, μας καλέσανε κάτω και κατεβήκαμε στο στάδιο του Κόρακα και στη Χανιόπορτα, σε αυτό το στάδιο. Και είχαμε μαζευτεί πάρα πολλά παιδιά και του γυμνασίου, δηλαδή πρώτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου, γιατί θα ξεκινούσαν οι πρώτες τάξεις του γυμνασίου και οι πρώτες τάξεις του λυκείου. Και μας είχαν βάλει στη γραμμή της εκκίνησης να τρέξουμε, τώρα δεν θυμάμαι καλά αν ήταν 2 στροφές ή 3 στροφές στο κύκλο. Ανεπίσημα δηλαδή πράγμα. Ανεπίσημα τελείως, είχαν έρθει και οι καθηγητές, είχαν μαζευτεί και διάφοροι γυμναστές από διάφορους συμβουλόγους, από διάφορες ακαδημίες, γιατί υποτίθεται ότι θα γινόταν η επιλογή έτσι ποια παιδιά θα επιλέγανε εκ των υστέρων. Και μας βάζουν όλους να τρέξουμε μαζί. Αγόρια, κορίτσια, γυμνασίου, λυκείου, μαζί. Και ξεκινάμε και θυμάμαι, τερμάτισα πρώτη. Και από τα αγόρια. Και από τα αγόρια και από τα κορίτσια. Ακριβώς. Βλέπουμε και φωτογραφίες παράλληλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, εδώ στο Μαραθώνιο Αθηνών. Αθηνών, που ήρθες, ναι, ναι. Που ήρθες σε τι θέση, από τους Έλληνες. Εκεί πέρα η θέση μου ήταν, εντάξει, αυτός είναι από το δεύτερο μαραθώνιο, δεν είχα και τόσο καλή θέση, ήταν στο ξεκίνημα. Εδώ είναι από το Run Chris, ναι, τώρα βλέπουμε διάφορα και... Έχουμε διάφορες εικόνες από διάφορους αγώνες, από διάφορους, θα μας το συζητήσεις και μετά. Όλους. επανερχόμαστε, ναι, επανερχόμαστε και τερματίζω και με πλησιάζει τότε ένας προπονητής, έτσι ένας κύριος, και μου λέει, παιδί μου, πώς είναι το επίθετό σου? Λέω έτσι λίγο φοβισμένα και λίγο τρομαγμένα, λέω, Πευκιανάκη. Μου λέει, και τι τάξη πας, πρώτη λυκείου? Εν τω μεταξύ, επειδή λόγω ύψους ήμουνα ψηλό παιδί, έτσι αδύνατη ψηλή, σε σχέση με τα παιδιά του λυκείου ήμουνα ίσα και όμοια, οπότε θεώρησε ότι θα ήμουν ίσως από τα παιδιά της πρώτης λυκείου, αφού τρέχαμε τα μεγάλα, αφού τρέχαμε μαζί γυμνασίου και λυκείου.
Και έτσι εγώ λίγο φοβισμένα, λίγο λέω, όχι, λέω, πρώτη γυμνασίου πάω. Μου λέει, πρώτη γυμνασίου. Έτσι λίγο με έκπληξη, λέω, ναι, μου λέει, α, μου λέει, εσύ είσαι καλή. Ας σε πάρουμε, μου λέει, στην ομάδα, στην ακαδημία μας. Γιατί μετέπειτα έγινε και ο πρώτος μου προπονητής, ο κύριος Γιώργος Δραμουντάνης. Μάλιστα. Κάτι έκανε πολύ καλά αυτός ο κύριος. Ναι. Και ήταν κατ' ουσίαν και από εκεί ξεκινάει δηλαδή η πρώτη μου επαφή με το σχολείο, με το αθλητικό και μετέπειτα με το σύλλογο που ξεκινάω δειλά-δειλά να μπαίνω σε αυτό το χώρο και να κάνω... Είσαι στο σύλλογο του Όφη από τότε. Είμαι στο σύλλογο του Όφη από τότε. Δεν έχεις αλλάξει. Κάτι όχι. Γίνεται πολύ καλά λοιπόν. Δεν έχω αλλάξει, όχι. Τέλειωσα το γυμνάσιο, το αθλητικό γυμνάσιο και το αθλητικό λύκειο. Ήμουνα από τα πρώτα παιδιά τότε που είχαν μπει σε αυτό το σχολείο. Και οπότε θυμάμαι δηλαδή επί μία εξαετία όλο το γυμνάσιο και όλο το λύκειο, 6-7 χρόνια δηλαδή, να αθλούμε. Και όχι μόνο να αθλούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι περνούσε το λεωφορείο 6 και 20 από τα σπίτια και μάζευε τα παιδιά. Ξεκίνησε από τις 6 και 20, μέχρι τις 7 η ώρα γίνανε και μάζευε όλα τα παιδιά. Κατεβαίναμε στο στάδιο, κάναμε προπόνηση, ξεκινούσε η προπόνηση 7 η ώρα το πρωί, κάναμε προπονήσεις μέχρι τις 8, 8 και 4, 8 και 20. Σταματούσε η προπόνηση, φεύγαμε μετά, πηγαίναμε, κάναμε το μάθημά μας, γυρνούσαμε το μεσημέρι στο σπίτι μας και μετά το απόγευμα ξανακατέβαινα να κάνω προπόνηση πλέον με τον όμιλό μου. Οπότε, επί μία εξαετία, επί μία εφταετία περίπου, οι προπονήσεις τις οποίες έκανα ήταν δύο φορές την ημέρα. Και κάθε μέρα. Και κάθε μέρα, ναι. Οπότε έτσι έκανα καλή βουτιά που λέω εγώ από μικρή ηλικία. Είναι πολύ στο καλό κομμάτι αυτό. Και έχεις έτσι... πολύ καλή βάση λοιπόν. Γιατί ναι. Σε κέρδισε τόσο ναι. Πολύ όμως ο αθλητισμός. Δηλαδή, τι είναι αυτό που σε τράβηξε και το έβαλες τόσο πολύ στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου. Γιατί με κέρδισε. Εγώ πιστεύω γιατί είναι αυτό που προείπα όταν ξεκίνησα τη συζήτηση, γιατί μπήκε έτσι πολύ, πολύ ομαλά, αβίαστα που λέω εγώ, πολύ τρυφέρα σε μια ηλικία που παιδί ήμουν ακόμα, ξεκινούσα. Οπότε γαλουχήθηκα μέσα από αυτό. Έτσι πήρα, το αγάπησα γιατί ήταν το μόνο που, δηλαδή δεν έκανα. Εντάξει, πήγαινα μετά, ας πούμε, πήγαινα σε ένα φροντιστήριο στα αγγλικά μου και μετά πήγαινα σχολείο και μετά αθλητισμός. Δηλαδή, μέρα με τη μέρα, τριβή με τη τριβή, γινόταν κομμάτι της ζωής μου, κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Μετέπειτα, έτσι, όλοι από το σχολείο, οι φίλες μου, οι φίλοι μου, είχαν να κάνουν με το κομμάτι του αθλητισμού. Οι παρέες μου μετέπειτα, έχει οι περισσότερες, ήταν επίσης στο κομμάτι του αθλητισμού. Μπορεί να μην ήταν στο τρέξιμο, γιατί τα αθλητικά σχολεία είχαν και άλλα αθλήματα. Είχαν δηλαδή κολύμβηση, είχαν το. Τα πάντα, σφαίρα. Ναι, τα σφαίρα, πάντα, σκάμα, μήκος και τρέξιμο, ταχύτητες. Εσύ πέρασες και οπότε... από όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, πέρασες και από άλλα αθλήματα. Ναι, έκανα και μήκος. Έκανα και μήκος, ναι. Έκανα και εμπόδια. Έχει ένα διασκελισμό που, ναι. Που τη βλέπεις και εκνευρίζεσαι, να ξέρεις. Κάποια στιγμή έκανα μέχρι και σφαιροβολία, τώρα με έπαιρνε η σφαίρα, έτσι. Αλλά πάντα... Εδώ είναι από τα Χανιά. Εδώ είναι από τα Χανιά, ναι, είναι ο τερματισμός που... Λοιπόν, στα Χανιά μετά από 42 χιλιόμετρα είναι... τερμάτισε πρώτη με πολύ καλό χρόνο. Ναι, είναι από τις αγαπημένες μου φωτογραφίες, γιατί πραγματικά εκείνη την ώρα λέω δόξα σε ο Θεός και σηκώνω τα χέρια μου ψηλά, δηλαδή που τερμάτισα έτσι και υγιής πάνω απ' όλα. Ήταν με πολύ όμορφη εμπειρία αυτή, πράγμα, έτσι. Υπέροχη εμπειρία, ναι, θα μιλήσουμε, ήταν από τις, μέχρι τώρα, από τις... και εδώ είναι, ναι, είναι την ώρα που... Τερματίζεις. Ναι. Ήμουν εκεί και άκουγα τα σχόλια του. Δεν είχες πάρει μέρος. Ναι, εγώ ήμουν στο πεντάρι, δεν ήμουν στο 82. Αλλά την ώρα που τερμάτιζε και με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη γυναίκα, επίσης αγαπητή, η Βογιατζή δεν ήταν, νομίζω. Ναι, η Δήμητρη Βογιατζή, βεβαίως. Ναι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, στιγμή και την ώρα που έφτασε και έτσι όπως κατάφερε σε τόσο λίγο χρόνο να φτάσει. Ειρήνη, είναι όμως κάτι το οποίο το τρέξιμο βοηθάει σε πολλά πράγματα. Εσένα ναι. Σε έχει βοηθήσει προφανώς και η σωματοδομή για να είσαι έτσι σε αυτό το πλαίσιο τόσο καλή. Γιατί μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Δεν λέμε ναι. Είσαι πολύ καλή και σε μικρές αποστάσεις, ναι. Αλλά σε τόσο πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Τι είναι αυτό που χρειάζεται κάποιος περισσότερο, ειδικά μια γυναίκα, για να μπορέσει και να αντέξει. Και να ανταπεξέλθει σε αυτό. Ή να αντέξει στις συνθήκες. Καμιά φορά. Τι είναι αυτό που χρειάζεται. Καταρχήν, αυτό που χρειάζεται, κατ' εμέ δηλαδή περισσότερο, θεωρώ ότι είναι η πίστη.
Για μένα είναι πολύ βασικό να έχεις πίστη σε αυτό το οποίο ξεκινάς να κάνεις και πόσο μάλιστα δες ένα μαραθώνιο που είναι 42 χιλιόμετρα και αρκετή ώρα. Οπότε πρέπει να έχεις πίστη, να πιστεύεις εξ αρχής όταν πεις και όταν προγραμματίσεις να τρέξεις ένα μαραθώνιο, θα πρέπει πάνω απ' όλα για μένα να τον πιστέψεις. Ό,τι και αυτό, ό,τι μπορεί να είναι αυτό για τον καθένα. Και το λέω γιατί χωρίς πίστη δεν μπορείς να προχωρήσεις παραπέρα. Πρέπει να έχεις πίστη σε αυτό το οποίο ξεκινάς. Μέσα από την πίστη βγαίνει σιγά σιγά και η υπομονή, βγαίνει και η επιμονή. Βγαίνουν οι δυσκολίες που μπορείς να τα απεξέλθεις, γιατί κάθε μαραθώνιος έχει τις δυσκολίες του. Δηλαδή δεν λες απλά πάω να τρέξω. Υπάρχει από πίσω μία ζύμωση που λέγω μία μαγιά, η οποία πρέπει για κάποιους μήνες να δουλέψεις και να δουλέψεις και σκληρά για να καταφέρεις να τερματίσεις και να έχεις ένα υγιή τερματισμό και έναν ευχάριστο, αν θέλετε, τερματισμό. Δηλαδή να μην πάθεις κάποια ζημιά η οποία θα σου στοιχήσει αργότερα. Οπότε χρειάζεται πίστη, χρειάζεται αγάπη. Για μένα χρειάζεται και πολύ πειθαρχία. Πειθαρχία και αυτοπειθαρχία ταυτόχρονα. Να μπορείς έτσι να χαλιναγωγείς τον εαυτό σου. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι, σε όλα. Προσέχεις πολύ διατροφή. Θυσιάζεις πράγματα. Θα σας πω κάτι. Όχι, δεν προσέχω. Και θα πω την αλήθεια. Όχι, είμαι ειλικρίνης. Θα πω την αλήθεια. Δεν προσέχω με την έννοια το ότι μη φάω αυτό, μη κάνω εκείνο. Για μένα πλέον, επειδή σας λέω, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον αθλητισμό ή και ακόμα τότε που δεν ασχολιόμουν, γιατί υπήρχε ένα μεσοδιάστημα που λίγο έκανα μία παύση, αλλά ακόμα και τότε που έκανα την παύση, δηλαδή που υπήρχε ένα διάστημα, ας πούμε, μετέπειτα με τις σπουδές μου, ένα διάστημα που έφυγα και πήγα στο εξωτερικό, που γύρισα και όλα αυτά, ακόμα και τότε, επειδή είχε μπει σαν τρόπο ζωής στην καθημερινότητά μου, συνέχισα να κάνω αυτά που έκανα. Δηλαδή να έχω μια ισορροπημένη διατροφή χωρίς να στερούμε τίποτα. Η άσκηση μπορεί να μην ήταν έτσι σε καθημερινή βάση, αλλά θα πήγαινα το γυμναστήριό μου, θα έβγαινα λιγότερες ώρες να τρέξω, θα πρόσεχα. Θα έκανα δηλαδή πράγματα, θα είχα μια συνέχεια. Δεν θα έκανα πράγματα να στερούμε. Δηλαδή αυτό είχε γίνει για μένα μια συνέχεια. Μας μετέφερες λίγο στην καθημερινότητά σου, δηλαδή έτρεχες λίγο, μπορεί να πήγαινες γυμναστήριο, ναι, θα πρόσεχες την τροφή σου. Ναι. Αυτή είναι πάνω κάτω η καθημερινότητά σου. Όχι, δεν είναι αυτή η καθημερινότητά μου πάνω είναι κάτω. Είναι, ναι, δουλεύω πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι προπονήσεις να μπαίνουν στο ενδιάμεσο. Δηλαδή, τι λέω, τι εννοώ. Υπάρχουν πολλές φορές, ας πούμε, τα μεσημέρια που μπορεί να φύγω κάποια στιγμή από το μαγαζί και να έχω μία ώρα να πάω να ξεκουραστώ ή δύο ώρες, να πάω στο σπίτι μου, να κάνω το μπάνιο μου, ανθρώπινα, να ξεκουραστώ μία ώρα και εγώ θυσιάζω αυτό το κομμάτι για να πάω να κάνω την προπόνησή μου. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να βγουν οι προπονήσεις, ειδικά όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες. Οπότε εγώ προσπαθώ να βρω αυτή τη μία ώρα, αυτές τις δύο ώρες, τα κενά που λέμε, να βάλω εκεί τις προπονήσεις. Και πραγματικά οι προπονήσεις βγαίνουν με πολύ κατάθεση ψυχής και το εννοώ αυτό. Δηλαδή δεν βγαίνουν, δεν πάω, είμαι σπίτι όλη μέρα και λέω τώρα έχω, ας πούμε, είμαι ξεκούραστη, θα πάω να βγάλω την προπόνηση. Οι προπονήσεις μου όλες τις εβδομάδες βγαίνουν ενδιάμεσα και με πόνο σε κομμάτια. Που έχει, ας πούμε, προηγηθεί κάτι άλλο. Και εκεί έγκυται αυτό που είπες και πριν, ότι πρέπει να το αγαπάς για να ναι, το κάνεις. Και να μπορείς να πειθαρχείς. Να πειθαρχείς, ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί μπορεί να υπερισχύει η κούρασή σου. Πολλές φορές υπερισχύει. Πολλές φορές πάω στο σπίτι, γιατί υπάρχει το μεσοδιάστημα που πρέπει να φύγω από το μαγάζι, να πάω στο σπίτι, να αλλάξω και να κατέβω να βάλω τα αθλητικά μου. Τα ρούχα και να κατέβω κάτω να κάνω την πρόβαση. Αυτή η ώρα που πάω στο σπίτι και βλέπω το καράβιο και λέω 8 να κάτσω να ξεκουραστώ. Και μετά λέω πρέπει πολύ ταυτόχρονα και πολύ γρήγορα να το έχει δουλέψει καλά. Να μην αφήσει μπράβο ακριβώς αυτό το κενό να σε ρίξει. Γιατί έτσι και κάτσε στο καναπέ. Έτσι και ανοίξει τη τηλεόραση που λέω εγώ. Πάει. Ναι, οπότε προσπάθω όλα να τα κάνω πολύ γρήγορα. Να μην δίνω χρόνο σκέψη. Ναι, απλά να. Ξεκινάω, να μπαίνω κατευθείαν ενεργό. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Είσαι πειθαρχημένη με αυτόν τον τρόπο ζωής. Αλλά αυτό όμως δεν έγινε από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό θεωρώ ότι. Το δούλεψες πολύ. Ναι, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά και θα το πω, θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Θέλει πολλή δουλειά σε σχέση με κάποιον που δεν έχει ξεκινήσει ποτέ τον αθλητισμό ή δεν έχει βάλει την άσκηση ποτέ στη ζωή του.
ή σε μεγαλύτερη ηλικία και λέει ότι τώρα θα ξεκινήσω να αθλούμε. Εκεί είναι πιο δύσκολο να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου. Mm. Ενώ όταν έχει προηγηθεί όλο αυτό που είπαμε από μικρή ηλικία και έχει γίνει βίωμά σου, έχει γίνει ζωή σου και έχει έρθει ομαλά, μπράβο. Ναι, αυτό, έχει γίνει τρόπο ζωής, όπως είναι για μένα τώρα, είναι πιο εύκολο. Στους ανθρώπους οι οποίοι που έχουν συνηθίσει αλλιώς, είναι λίγο. Εκεί θέλει ακόμα περισσότερη δύναμη. Ναι, γιατί πρέπει να ξεσυνηθίσουν. Ναι, να αλλάξουν και να καταφέρουν να συγκρίνει διαφορετικό από αυτό. Ναι. Και βάζεις και τη ζωή σου, βάζεις σε μια διαφορετική διαδικασία που πρέπει να. Να έχεις δύναμη, να έχεις έτσι λίγο. Πείσμα, εγώ καταλαβαίνω ακριβώς αυτό λίγο που εννοείς και φέρνει το τέσιο πείσμα και την πειθαρχία. Θέλουμε όμως να μας πεις, επειδή είδαμε τις φωτογραφίες από τον τερματισμό στο Μαραθώνιο Χανίων, θέλουμε να μας πεις τι είναι αυτό που έμεινε περισσότερο στη μνήμη σου μέχρι τώρα από τους μαραθωνίους, σας όλους τους υπόλοιπους αγώνες, γιατί είναι πολλοί αγώνες. Από τους μαραθωνίους. Όλοι εδώ όσοι έχουν έρθει λένε ότι ξεχωρίζουν το Μαραθώνιο της Αθήνας. Ναι. Ισχύει και για σένα αυτό. Ναι, ισχύει και θα σας πω γιατί. Ισχύει καταρχήν, κατά πρώτον, διότι ήταν ο πρώτος μαραθώνιος στο οποίο έτρεξα και όταν είπα ότι θα τρέξω στο Μαραθώνιο της Αθήνας, μέχρι τότε δεν είχα ξανατρέξει μαραθώνιο. Και αποφασίζω να τρέξω Μαραθώνιο της Αθήνας. Πότε? Πριν 4 χρόνια. Mm-hmm. Πριν 4 χρόνια. Όταν λοιπόν το ανακοίνωσα έτσι σε ένα-δύο φίλες μου που ασχολούνται με το χώρο του αθλητισμού, όχι βέβαια σε μαραθωνίους, σε μικρότερες αποστάσεις, και τους είπα ότι θέλω να πάω να τρέξω το πρώτο μαραθώνιο και μάλιστα δεν να είναι πόσο της Αθήνας, μου βάλανε λίγο. Είναι δύσκολο πλέον. Με πήγαν απέναντι, διότι μου λένε Ειρήνη, να τρέξει μαραθώνιο, αλλά το μαραθώνιο της Αθήνας, γιατί ο μαραθώνιος της Αθήνας είναι από τους δύσκολους μαραθωνίους. Έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Οπότε όταν τον είπα, μου λένε μήπως να το ξανασκεφτείς, μήπως να τρέξεις έναν μαραθώνιο έτσι λίγο που να μην είναι η διαδρομή. Να είναι να προετοιμαστείς καλύτερα. Εντάξει, για να μην υπερβάλλουμε, κάθε μαραθώνιος έχει τη δυσκολία του. Δεν πάβει να είναι πολλά τα χιλιόμετρα, κάθε μαραθώνιος. Απλά. Ο μαραθώνιος της Αθήνας γιατί είναι έχει πιο δύσκολος. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, διότι έχει. Μας είπε και ο Παρασκάκης που ήταν εδώ ότι έχει. Ναι, έχει αυτά τα φορά. Σκαμπανεβάσματα, ναι, αυτά είναι. Τα γλυκά σκαμπανεβάσματα που λέω εγώ, που μπορεί να μην νιώθεις την ανηφόρα την έντονη, αλλά είναι σε μεγάλη. Μεγάλη διάρκεια. Με αποτέλεσμα αυτό, ναι, δηλαδή να το νιώθεις κάποια στιγμή στα πόδια, στις γάμπες, στα ισχύα δηλαδή αυτή. Αυτό το γλυκό, ναι, το τρέξιμο, ναι, που στη συνέχεια βγάζει όλα τα υπόλοιπα. Και οπότε έχω σε ιδιαίτερη έτσι εκτίμηση το πρώτο μου μαραθώνιο. Ναι. Διότι ήμουνα έτσι, πήγα και ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Δεν είχα ξανατρέξει μέχρι τότε είσαι μαραθώνιο. Ήμουν αισιόδοξη, ναι. Βέβαια δεν μιλάμε για χρόνους και για τι χρόνο έκανα. Εγώ έκανα ένα μαραθώνιο. Εδώ είναι στη Θεσσαλονίκη, ήταν η προηγούμενη. Στον ημιμαραθώνιο που είχαμε πάει έτσι με όλα τα παιδιά, με την ομάδα. Εδώ είναι ο φίλος μου, ο συναθλητής μου, ο Μαστοράκης, ο Γιώργος, λίγο πριν μπω στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η φετινή, το Νοέμβριο. Ναι, που έκανε πολύ καλό χρόνο. Έκανε επίσης και εκεί, ναι, τα πήγα καλά και είναι λίγο πριν μπω μέσα στο Καλλιμάρμαρο και έχει έρθει απ' έξω να μου δώσει κουράγιο. Στιγμή αυτή. Ναι, να μου λίγο ακόμα, ας πούμε, να μου πει. Και να με βάλει μέσα και μετά να συνεχίσω να κάνω εκεί πέρα τα 100 μέτρα και να τερματίσω. Ναι, ξαναγυρνάω εγώ πάλι στο μαραθώνιο της Αθήνας. Καλά, γιατί θέλω να πω, τον αγαπώ τόσο πολύ αυτό το μαραθώνιο. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα είναι καταρχήν τερμάτισα ευχάριστα. Mm. Αν και πρώτος μαραθώνιος, επειδή είχα κάνει έτσι μια σχετική προετοιμασία, βέβαια μόνη μου μέχρι τότε δεν είχα προπονητή. Πήγα να τρέξω στο πρώτο μαραθώνιο, το μαραθώνιο της Αθήνας, και χωρίς προπονητή, μόνη μου. Δηλαδή είχα κάνει κάποια προετοιμασία από δικού μου. Με πολλά χιλιόμετρα, μάλλον. Εντάξει, ναι. Άλλες φορές έκανα περισσότερα χιλιόμετρα, άλλες λιγότερα. Αλλά δεν είχα κάνει κάποια έτσι εξειδικευμένη προπόνηση, έτσι με λίγο πιο σωστά. Δικά μου, έτσι έβγαζα από μόνη μου προπονήσεις. Τερμάτισα ευχάριστα. Βέβαια, έχω να πω ότι η συγκίνηση είναι καταπληκτική, ειδικά
Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να σας φέρω. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τη βρω από το αρχείο μου. Ήταν η πρώτη φωτογραφία την ώρα που τερματίζω στο μαραθώνιο των Αθηνών. Όλη και πένε. Μπαίνω, ναι, και είμαι με κλάμα, γκουρκωμένα κόκκινα τα μάτια. Και με περίμενε η μητέρα μου και ο πατέρας μου στο μαραθώνιο. Θέλω να σας πω ότι πάντα με περιμένουν. Έχουν έρθει σε όλους τους μαραθωνίους μου. Μπράβο. Αλήθεια. Γιατί είναι σαν παιδί, με ακολουθούν ακόμα μεγάλος, αλλά ακόμα με ακολουθούν. Και με περιμένουν στο τερματισμό και μου βγάζουν μια φωτογραφία, η πρώτη φωτογραφία, και είμαι έτσι με τα δάκρυα συγκινημένη. Γιατί αυτό το είχα ακούσει παλαιότερα και από έτσι, οι συναθλητές μου είχαν τρέξει. Ότι όταν μπαίνει, σε πιάνει έτσι ένα δέος, σε πιάνει μια συγκίνηση. Και όντως είναι ακριβώς όπως το είπανε και πολύ περισσότερο. Εγώ χειροκροτεί το πλήθος, είναι, έτσι. Υπάρχει φοβερή ατμόσφαιρα, υπάρχει τρομερή ενέργεια από τον κόσμο. Σε πιάνει ένα δέος, μια συγκίνηση. Έτσι νιώθεις μια ανακούφιση, ότι τερματίζεις, μια περηφάνεια. Καλά, μην ξεχνάμε ότι τρέχεις μια ιστορική διαδρομή. Mm. Είναι μια διαδρομή την οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τη τρέξει κάθε Έλληνας αθλητής. Είτε από τους καλούς αθλητές μας που τη τρέχουν, και ακόμα από ανθρώπους που πιο ερασιτέχνες, να την τερματίσουν, να έχουν μια ευχάριστη διαδρομή και να νιώσουν όλο αυτό το συναίσθημα και όλο αυτό που σου βγάζει ο τερματισμός εκεί μέσα. Και να πω ακόμα ότι να μην τον φοβηθούν, γιατί έχω έτσι... άτομα τα οποία έχουν τρέξει διάφορους μαραθωνίους και δεν τολμούν της Αθήνας. Και δεν τολμούν της Αθήνας. Εγώ λοιπόν όπου βρεθώ και όπου σταθώ, και τώρα μέσω και της εκπομπής σας θα το πω πάλι, να μην τον φοβηθούν, να έρθουν, να τον τρέξουν, γιατί θα πάρουν όλη αυτή την περηφάνεια. Είναι όλα τα συναισθήματα, βέβαια. Ναι, που μπορεί να σου δώσει, ανεξαρτήτου το χρόνο που μπορεί να κάνει ο καθένας. Αλλά να το τολμήσουν. Θα τους λέγατε ότι κάθε ένας πρέπει να τη τρέξει αυτή τη διαδρομή. Έτσι δηλαδή που ασχολείται λίγο με τον αθλητισμό. Θα τους λέγατε όμως ότι πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Ναι, οπωσδήποτε. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Σε αυτούς που δεν έχουν κάνει ποτέ αθλητισμό και που απλά ασχολούνται έτσι και τρέχουν, ας πούμε, 10 χιλιόμετρα, 15 μέχρι και η μη 20 ή και πεντάρια, θα έλεγα να κάνουν μια καλή προπόνηση. Άμα κάνεις μια καλή προπόνηση και έχεις μια καλή βάση, μπορείς να τον τερματίσεις τον... Δύσκολο, μπορείς να τον τερματίσεις στο μαραθώνιο της Αθήνας και μπορείς να τον απολαύσεις κιόλας. Δηλαδή, αν πάρεις τα σωστά μέτρα και ενυδατώνεσαι στη διαδρομή, αν δεν φύγεις βιαστικά, αν έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία, Θα βγει η διαδρομή. Τι είναι το χρόνο σου που έκανες στην Αθήνα φέτος? Είχα κάνει 3.25 και μετά ήρθε το Νοέμβριο και μετά ήρθε τον Απρίλιο το 3.11. Το ρεκόρ σου. Το ρεκόρ μου. Φοβέρο, μέχρι τώρα άπιαστος χρόνος. Πάνω που τερματίζανε οι πρώτοι άντρες, ξαφνικά ακούγεται στο μικρόφωνο και στο μεγάφωνο πλησιάζει και η πρώτη γυναίκα. Και λέω, εγώ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, γιατί μου είχα ακούσει από εκείνους γνωστούς ότι είναι η Ειρήνη Παυκιανά και προφανώς θα είναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ σύντομο. Δηλαδή, μέχρι να βγουν οι πρώτοι άντρες αθλητές, ακούγαμε για τη γυναίκα και ήταν λίγο τρελό να τερματίζει κιόλας η γυναίκα, ας πούμε. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο μαραθώνιος των Χανίων ήταν από τις πιο όμορφες μου εμπειρίες. Πραγματικά από τις πιο όμορφες εμπειρίες. Επίσης συγκινητική. Ήταν από τις πιο συγκινητικές. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να μιλήσω για τα Χανιά, διότι καταρχήν ήταν πάρα πολύ συγκινητική, γιατί και εκεί φυσικά είχα τους γονείς μου. Και το σύζυγό σου όμως. Και είχα ακριβώς αναφερθώ και το σύζυγό μου. Με περιμένανε εκεί στο 21ο χιλιόμετρο, 22ο, και οι γονείς μου και ο σύζυγός μου, και είχαμε συνοηθεί από πριν ότι θα σας δω εκεί πέρα και μετά φύγετε να πάτε στο τερματισμό να με περιμένετε όταν τέλος πάντων καταφθάσω. Και περνάω, τους βλέπω στο 21-22, τους δικούς μου, βλέπω. Άρα και τον άντρα μου, ναι, στο μισό της διαδρομής, με χαιρετάνε και μετά φεύγω και λέω εντάξει θα τους δω στο τερματισμό. Και κάπου εκεί στο 21-30, βλέπω από μακριά ένα χέρι και μου κάνει. Λέω, μωρέ, ποιος είναι? Και ήταν ο πατέρας μου. Ναι,
Και ήθελε όνει και καλά να τον κατεβάσουν εκεί πέρα. Ναι, για να, για να μου δώσει κουράγιο και να μου δώσει δύναμη. Για να φτάσει μέχρι να συνεχίσω και μετά έψαχνε να βρει πώς θα γυρίσει. Γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο μετά να γυρίσει πίσω. Γιατί είναι όλα οχυρωμένα, έχουν κλείσει δρόμοι. Και δεν πρόλαβε να έρθει να με δει στο τερματισμό. Ήταν όμως η μαμά. Ήταν η μαμά, ναι, και ήταν και ο σύζυγός μου. Και ο σύζυγός μου, ο οποίος θέλω να πω ότι με στηρίζει πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί. Είναι στους μαραθωνίους, ειδικά είναι, έρχεται και σε μικρότερους αγώνες, αλλά περισσότερο στους μαραθωνίους. Είναι πάντα εκεί πέρα. Έχουμε δημιουργήσει μια τέλεια σχέση και έχει, έτσι υπάρχει η σχέση αυτού που αγαπάω και αυτό που κάνω. Και υπάρχει μια πολύ αρμονική συνύπαρξη αυτών των δύο, το οποίο εμένα μου δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη να συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχω μουρμούρες, δεν έχω πάλι θα κάνεις αυτό ή... Είναι πολύ σημαντικό ναι, αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί βοηθάει πάρα πολύ και σε βοηθάει και σου δίνει κουράγιο να, για τους μετέπειτα στόχους που έχεις κάνει. Ασχολείται και εκείνος με τον αθλητισμό? Όχι, δεν ασχολείται με τον αθλητισμό. Μπορώ να πω ότι δεν του αρέσει και καθόλου το τρέξιμο. Είμαι ειλικρινής. Προσέξτε να δείτε, δεν του αρέσει καθόλου το τρέξιμο, δηλαδή σε σχέση με άλλα αθλήματα. Αλλά στηρίζω όμως αυτό που κάνω. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Είναι ακόμα πιο σημαντικό. Και γιατί αν του άρεσε, θα λες δάκ. Και αυτό έρχεται να απολαύσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό μου δίνει ακόμα περισσότερη δύναμη να συνεχίζω. Μπράβο. Θέλω, πριν κλείσουμε, έτσι, γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, θέλω να μας πας λίγο σε ένα όμορφο μέρος που έχεις πάει και έχεις τρέξει, που σου έχει μείνει χαραγμένο. Πριν απαντήσεις, εγώ θέλω να πω ότι την έχουμε ρωτήσει για όμορφες και συγκινησιακές στιγμές και έχει πει πάρα πολλές, δηλαδή μέσα από αυτό που έχω, κάνεις. Και έχω κι άλλες, δηλαδή αν είχαμε κι άλλο, χρόνο θα σας έλεγα κι άλλες. Δηλαδή. Θα πω άλλη μία έτσι, ήταν στο, πάλι στα Χανιά, γι' αυτό λέω από τα Χανιά, έχω υπέροχες στιγμές στα Χανιά. Θα το πω πολύ γρήγορα, κάπου εκεί πάλι, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο χιλιόμετρο ήταν, ήταν στο 34ο χιλιόμετρο, ήταν στο 35ο, δεν θυμάμαι, κάπου μαραθώνιο, όχι στο φετινό, πιο παλιά που είχα τρέξει. 34-35, ξαφνικά εκεί που τρέχω και που ξέρετε σε αυτό το χιλιόμετρο έχει δημιουργηθεί μια απόσταση ο ένας από τον άλλο. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιος εδώ, με ξεχωρίζει, μετά είναι παρακάτω, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Βλέπω έναν γεράκο με μια μαγκουρίτσα και έχει μπει στον δρόμο και κρατάει ένα τριαντάφυλλο. Λοιπόν, και το βλέπω σε μια απόσταση 30 μέτρων, 20-30 μέτρων. Και το κοιτάζω και λέω, ενώ τρέχω και είναι αυτό το χιλιόμετρο που υπάρχει, λέω τι γίνεται και έχει βγει και προχωράει και έρχεται προς τον δρόμο και έχει απλώς το χέρι με το τριαντάφυλλο. Εγώ εκείνη την ώρα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, κάνω έτσι, γυρνάω ενώ τρέχω, γυρνάω πίσω να δω μήπως είναι κάποια κοπέλα, κάποιος, μήπως ήταν κάποιος συγγενής, κάποιος δικός του. Βλέπω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πίσω και λέω τώρα τι γίνεται. Και την ώρα που περνάω από δίπλα έχει απλώς, έχει βγει πολύ κοντά μου και μου κάνει έτσι να μου δώσει το τριαντάφυλλο. Για να σου δώσει δύναμη. Για να μου δώσει δύναμη. Εν τω μεταξύ ήταν τόσο ωραία αυτή η εικόνα. Δηλαδή, άλλο να την περιγράφω και άλλο να την δω. Όντως. Εγώ κουρασμένη. Έτσι, πολύ, πολύ. Με την ψυχή στο στόμα που λέμε. Είναι πολύ όμορφο. Οπότε, ναι, οπότε ήταν μία ακόμα στιγμή από τις πολλές στιγμές που μου έχει δώσει ο αθλητισμός. Είναι πολύ άπειρες να μας περιγράψεις. Έχω πάρα πολλές, έχω πάρα από πολλές το πιο στιγμές. Απλό, όπως αυτό που λες τώρα με τον παππού. Εγώ θυμάμαι που ήταν στα 42 χιλιόμετρα η Ειρήνη, εγώ ήμουν στο πεντάρι και δεν θα ξεχάσω στο Ανηφοράκι το Χανίο στο πεντάρι, ξέρεις τη διαδρομή τη μικρή. Ναι, που ήταν κάτι παιδάκια που έβλεπαν τώρα ότι ήταν το πρώτο ζόρι, ας πούμε, για αυτούς που τρέχουν μικρές αποστάσεις. Ήταν κάτι παιδάκια και βγαίνανε μπροστά και μπορείς και δίναν το χέρι. Και μόνο αυτό το πιο απλό σε ξεσκόνησε. Σε αυτές τις εικόνες, ειδικά στους μαραθωνίους, γιατί παίζουν μέρος, είναι όλα αυτά αλληλένδετα. Είσαι και εσύ που είσαι κουρασμένη, είσαι που είσαι ας πούμε ταλαιπωρημένη, με τη ψυχή στο στόμα, λες άντε να πάω να τελειώσω, να τερματίσω. Γίνονται και όλα αυτά τα μικρά, οι μικρές εκπλήξεις, οπότε έρχονται και γίνονται ένα ωραίο κομμάτι στο παζλ που λέμε. Θα το άλλαζες αυτό για με κάτι τίποτα, άλλο? Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Για άλλο, για άλλο άθλημα. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι θα το άλλαζα και συγκεκριμένα εγώ, γιατί αυτό έμαθα να κάνω. Δεν έχω μάθει κάτι άλλο. Δηλαδή, εκεί είσαι καλή είμαι σε αυτό. Δεν μπορώ να... Εγώ είχα μία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι την έχεις απαντήσει και δεν χρειάζεται καν να την κάνω. Πες μας. Αν έχεις φτάσει ποτέ στο σημείο να πεις ότι... Κοίτα, τα παρατάω. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Δεν αντέχω άλλο. Την άλλη φορά. Όχι. Αλλά νομίζω ότι δεν το έχεις κάνει. Ποτέ μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό. Και πόσο... δεν έχεις παρατήσει αγώνα. Έχεις σταματήσει σε αγώνα? Όχι, ποτέ δεν έχω σταματήσει σε αγώνα. Ποτέ έχει τύχει να τραυματιστώ σε αγώνα και να πάω σέρνοντας να τερματίσω.
να μην έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο θα είχα, αλλά δεν έχω μέχρι τώρα σε κανένα αγώνα. Δεν έχω παρατήσει κανένα αγώνα. Δηλαδή εκεί με πείσμα θα το βγάλω. Δηλαδή λέω μέχρι. Εντάξει, μέχρι τώρα, έτσι. Ναι. Μην λέμε μεγάλα λόγια, αλλά μέχρι τώρα όχι. Μπράβο για το πείσμα σου και για τη δύναμη τη θέλησή σου. Ναι, δεν είναι μόνο ότι καταφέρνει. Και το αγαπάς, αλλά είναι όμως. Είναι αυτό, είναι η ζωή σου πλέον. Είναι ένα με την καθημερινότητά σου. Ναι, είναι η καθημερινότητά μου. Αυτό. Δηλαδή είναι τρόπο ζωή. Είναι δεν απλά είναι το τρόπο χόμπι ζωής. Που λέμε που θα διαλέξει κάποιο να κάνει για μια ζωή. Είναι η ζωή σου εντελώς. Εντάξει, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα πλέον που θεωρώ ότι είναι κομμάτι μου. Ό,τι αυτό, είτε το κάνω έτσι πιο συχνά, είτε αργότερα, δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή. Πάντως, αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μέσα στη καθημερινότητά μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε να σπάσεις όλα τα ρεκόρ που έχεις στο μυαλό σου. Τώρα βρισκόμαστε σε περίοδο λίγο ξεκούρασης. Είναι περίοδος αυτή που από εδώ και πέρα θα μπει σαν σε μια άλλη διαδικασία. Ναι, σιγά σιγά θα δούμε και θα δρομολογήσουμε το τι θα κάνουμε μαζί φυσικά με τον προπονητή μου. Τον Μιχάλη τον Αφορδακό. Είναι ο προπονητής. Τώρα έχουμε ξαναναφέρει. Ναι, απλά δεν ρωτάω γιατί δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Με τον Μιχάλη τον Αφορδακό, τον οποίο βέβαια είμαι το τελευταίο χρόνο μαζί του. Είμαι ένα χρόνο και κάτι και ένα μήνα περίπου. Γιατί πριν με γύμναζε η Μαρία Εκλάδου. Επίσης γνωστή πολύ. Ναι, και είναι και ευκαιρία μέσω της εκπομπής να ευχαριστήσω γιατί έχουν βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί σε μένα. Οπότε από εδώ και πέρα τώρα μαζί με τον προπονητή μου θα κάτσουμε να δούμε τι θα δρομολογήσουμε, τι αγώνες και τι υπάρχει στη συνέχεια το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να καταφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Κάθε επιτυχία εύχομαι. Σε κάθε καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας συναντήσουμε μπροστά μας ξανά, σίγουρα. Σας ευχαριστώ κάθε πάρα πολύ για όλα. Και τη δύναμη την έχεις, δεν θα πω καλή δύναμη. Εντάξει, καλή δύναμη χρειάζεται για όλους μας και να μην το ξεχνάμε ποτέ, να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Να ξυπνάμε κάθε πρωί και να λέμε αυτό το λέω πάντα, να κάνουμε δόξαση το Θεό να λέμε, που έχουμε τα χέρια μας, τα πόδια μας. Είναι το πρωτεύον και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Αν έχουμε την υγειά μας, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Μπορούμε, έχουμε τη δύναμη, δόξα στο Θεό να τα φτιάχνουμε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύναμη, κίνητρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κορίτσι τώρα δεν μπορεί να ξεδιπλωθεί, Καλύτερα να χωράσει τις κάμερες. Λοιπόν, Ειρήνη Πευκιανάκη, λοιπόν.